Το κάλεσμα, συνάδελφοι, για την απεργία καθώς και η απεργιακή αφίσα που συνδέουν τον πόλεμο στην Ουκρανία με τα ζητήματα της ακρίβειας και το αίτημα για αυξήσεις τους μισθούς δεν έχουν βεβαιασμένο δέσιμο, ούτε έτσι θελικά πάμε να τα χωρέσουμε όλα. Η ακρίβεια, συνάδελφοι, δεν είναι ένα ταξικό πρόβλημα που μας έρχεται απ' έξω, καθώς τόσο στην αφετηρία της όσο και στο ποιους επηρεάζει, έχει σαφή ταξικό χαρακτήρα και πρόσημο. Έχουμε, συνάδελφοι, στέρηση αγαθών αυτή την περίοδο? Όχι. Υπάρχει επάρκεια αγαθών, αλλά την ίδια στιγμή οι τιμές ανεβαίνουν κατακόρυφα, γιατί ανεβαίνει το κόστος των πρώτων υλών. Με βάση αυτό, συνάδελφοι, επανέρχεται από το παρελθόν η θέση πως η ακρίβεια είναι εισαγόμενη, είναι πέρα και έξω από τη θέληση της εκάστοτε κυβέρνησης και των ντόπιων επιχειρηματικών ομίλων. Η πραγματικότητα όμως, συνάδελφοι, τι λέει? Πως την ίδια στιγμή που παρατηρείται, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, επάρκεια αγαθών, ακριβώς την ίδια ώρα εντοπίζεται ανεπάρκεια στους μισθούς και στα χρήματα που έχουμε στις τσέπες μας. Πέρα από κυβερνητικά στελέχη, αλλά και διάφορες φωνές της λεγόμενης προοδευτικής κυβέρνησης που βγάζουν λάδι τους επιχειρηματικούς ομίλους για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο καθεστώς των μισθών, υπάρχουν και πιο καταμερισμένες αντιδραστικές απόψεις που λένε τι? Ότι ενδεχόμενες αυξήσεις στους μισθούς και συνολικά στο εισόδημα, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, είναι επικίνδυνες και αντιπαραγωγικές. Βγήκαν μάλιστα και τα γνωστά παπαγαλάκια τους για να αποτρέψουν ένα τέτοιο διεκδικητικό κίνημα με αυτά τα αιτήματα. Η βάση, συνάδελφοι, σε όλο αυτό το γαϊτανάκι επιχειρημάτων είναι καθαρά ταξική. Αναφέρουν πως οι αυξήσεις στους μισθούς προκαλούν επιπτώσεις στην παραγωγική διαδικασία των προϊόντων, τέτοιες που επηρεάζουν την τιμή πώλησής τους. Και με βάση αυτό δημιουργείται μια ανάστροφη κίνηση που οι αυξήσεις στους μισθούς οδηγεί σε αυξήσεις στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Άρα, συνάδελφοι, καταλήγουν σε ένα βρώμικο συμπέρασμα που θέλουν τους εργαζόμενους να φταίνε για νέες ενδεχόμενες, νέες ανατιμήσεις, εφόσον θέλουν αυξήσεις στους μισθούς, να ενοχοποιούν αιτήματα που έχουν τέτοιο περιεχόμενο και παράλληλα να θέτουν ως απαγορευτική κάθε διεκδίκηση που ξεφεύγει από τη θέληση και τα ψίχουλα της κυβέρνησης, καθώς αυτή, όπως ξέρουμε, νομοθετεί το ύψος των μισθών. Ας πιάσουμε όμως και την άθικτη πλευρά των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτοί με τη σειρά τους επικαλούνται το αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω του πολέμου, ανεξάρτητα φυσικά αν το ράλι στις τιμές έχει ξεκινήσει από πριν, κόστος που είναι, όπως λένε και αυτοί, πέρα από τη θέλησή τους. Ποιο είναι το ζήτημα για αυτούς? Ότι η αύξηση στο κόστος παραγωγής μειώνει τα κέρδη τους. Άρα, καταρχάς, σίγουρα δεν θέλουν στην παρούσα φάση συζήτηση για αυξήσεις στους μισθούς, διότι μεγαλώνει ακόμα περισσότερο το κόστος παραγωγής. Και παράλληλα, προσπαθώντας να διατηρήσουν ανέγκυχτα τα κέρδη τους, για να μην πούμε να τα πολλαπλασιάσουν, αυξάνουν τις τιμές των προϊόντων. Σπρώχνουν δηλαδή το κόστος της κρίσης που δημιουργείται στις λαϊκές εργατικές οικογένειες. Για να μην απειληθούν οι δείκτες της κερδοφορίας τους, αναγκαζόμαστε εμείς να βγάζουμε κουμπιτεράκια στα σούπερ μάρκετ, μετρώντας το ευρώ 1-1. Άρα, συνάδελφοι, το σύνθημα να μην πληρώσουμε την κρίση και τον πόλεμο με νέες θυσίες πρέπει να αποκτήσει επιθετική αναφορά στις διεκδικήσεις και όχι μόνο άμυνα. Μαζί με την κατάργηση των φόρων, τα πλαφών που μπορούν να μπουν, πρέπει να δυναμώσει καθολικά ο αγώνας για αυξήσεις στους μισθούς, στην Εθνική Γενική, στις κλαδικές συμβάσεις. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι, συνάδελφοι, έχουμε εμπειρία από τη δεκαετή κρίση στη χώρα μας ότι είναι βρικόλακες που στη θέα του αίματος διψούν παραπάνω. Ούτε ρισκάρουν να απειληθούν τα κέρδη τους, ούτε θα συμβιβαστούν με χαμηλότερους δείκτες κερδοφορίας. Όμως καλούν εμάς να συμβιβαστούμε με λιγότερη θέρμανση στο σπίτι, με μια ασφυκτική ζωή που θα μετράμε τις ανάγκες μας με τους όρους της κερδοφορίας τους. Και αν θέλουμε, συνάδελφοι, να το πιάσουμε και πιο βαθιά, τα είδη λαϊκής κατανάλωσης, τα είδη της διατροφής των εργαζομένων έχουν βασικό ρόλο στην αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης, στην δυνατότητα να μπορούμε να εργαστούμε και την επόμενη μέρα χωρίς να πεθάνουμε. Όταν το μεροκάματο, όταν το ύψος του μισθού όχι απλά δεν καλύπτει, αλλά δεν μπορεί καν να ευθυγραμμιστεί με τη ραγδαία αύξηση των τιμών, η εργατική μας δύναμη ανανεώνεται με πολύ πιο άσχημους όρους, δηλαδή η θέση μας συνολικά επιδεινώνεται. Άρα, συνάδελφοι, νομίζω πως κάπως έτσι εκλαϊκευμένα μπορεί να κατανοηθεί πως το αίτημα για αυξήσεις στους μισθούς κάτω από συλλογικές συμβάσεις είναι άμεση ζωτική ανάγκη για τους εργαζόμενους σήμερα. Και για να μην επαναλέβω τμήματα και της εισήγησης και προηγούμενων ομιλιών, νομίζω ότι με βάση και το παραπάνω μπορούμε να εξηγήσουμε τι σημαίνει υπεριαλιστικός πόλεμος. Στις σημερινές συνθήκες που πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την οποιαδήποτε εξέλιξη, είναι σίγουρο πως η πολεμική βιομηχανία και οι αιματοβαμμένοι δρόμοι της ενέργειας δεν χορταίνουν μόνο με την Ουκρανία, με το Κίεβο, με τη Μαριούπολη.
Και εδώ, συνάδελφοι, δεν αρκεί ένας απλός πασιφισμός, ούτε να τραγουδάμε απλά το Imagine. Απαιτείται κίνημα ανατροπής, κίνημα συνειδητό. Απαιτείται πολιτικοποίηση του κινήματος, ώστε περισσότεροι εργαζόμενοι νέοι άνθρωποι να μπορούν να καταλαβαίνουν καλύτερα τις διεργασίες, να κατανοείται πιο βαθιά πως για να τελειώνουμε με τους πολέμους θα πρέπει να διαλύσουμε και το σύστημα που τους γεννά. Αυτή είναι η συνεπής ταξική στάση απέναντι στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Αυτή είναι η συνεπής ταξική γραμμή για να δυναμώσει σήμερα ο διεκδικητικός αγώνας στη χώρα μας. Και η απεργία, συνάδελφοι, στις 6 Απρίλη πρέπει να μην μείνει στην ιστορία για τη δύσοσμη και άθλια θέση της ΓΕΣΕΕ απέναντι στις εξελίξεις και τον πόλεμο, αλλά να αποτελέσει βήμα στην άσκηση πίεσης για να βρεθούν οι εργαζόμενοι της χώρας μας συνολικά σε καλύτερη θέση, για να δυναμώσει αλληλεγγύη με τους εργαζόμενους άλλων χωρών, για να μην πληρώσουμε έμεσα ή άμεσα, τώρα ή στο μέλλον, τις συνέπειες του πολέμου. Και γι' αυτό, συνάδελφοι, δεν μπορούμε να πάμε με ένα γενικό κλίμα και μια γενική συνθηματολογία για την επιτυχία της απεργίας. Νομίζω ότι χρειάζεται καθημερινό σχέδιο στις 15 μέρες που μεσολαβούν μέχρι την απεργία, να δυναμώσει ο αγώνας και να μας νιώσει η εργοδοσία και η κυβέρνηση.